Καλησπέρα. Για να δούμε, ακουγόμαστε. Νομίζω τώρα λίγο καλύτερα. Είναι λοιπόν Τετάρτη. Όχι, δεν είναι Τετάρτη. Είναι Παρασκευή. Την Τετάρτη κάναμε άλλα πράγματα. Είναι Παρασκευή, όπως κάθε Παρασκευή συναντιόμαστε εδώ. Και είναι 4 Μαρτίου. Και νομίζω ότι είμαστε όλοι έτοιμοι για το τριήμερο. Πολλοί κόσμος έχει φύγει, αλλά βλέπω ότι αρκετοί έμειναν. Και τα πράγματα πηγαίνουν προς το παρόν εορταστικά. Έρχονται το τριήμερο, η καθαρά Δευτέρα, το έθιμο και όλα τα σχετικά, τα καλαμαράκια, τα χταποδάκια. Και δεν ξέρω τι συμμετοχή θα έχετε σε όλο αυτό. Εγώ πάντως δεν το πολύ συμπαθώ αυτό το έθιμο. Και από μικρή καθόμουν σπίτι, προτιμούσα. Δηλαδή δεν μου άρεσε ούτε το βουνό, ούτε ο φρέσκος αέρας, ούτε το πικνίκ, ούτε το πέταμο του χαρταϊτού. Αλλά ας κάνουμε, έτσι όπως κάνουμε πάντα, ένα μουσικό ξεκίνημα και επανερχόμαστε. Το τραγούδι και είναι έτσι λίγο ο ρυθμός αποκριάτικος. Να ξεκινήσουμε με το ποιος γιορτάζει σήμερα. Δεν έχουμε κάποια μεγάλη γιορτή. Ο Άγιος Γεράσιμος, ο Ιορδανίτης, γράφει εδώ το εορτολόγιο. Μετά δεν έχουμε κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Και το άλλο, ως άλλη ενημέρωση, να πούμε ότι δεν δίνει η μετεωρολογική υπηρεσία πρόβλεψη πολύ αισιόδοξη για το καιρό του τριημέρου. Βροχές, οπότε το καλαμαράκι θα το φάμε με βροχές. Έψαξα λίγο για το έθιμο, λοιπόν, της Καθαράς Δευτέρας, το οποίο, δεν μου, όπως είπα και πριν, δεν μου πολύ αρέσει, όμως αφού συμμετέχει τόσος κόσμος, καλό είναι να πούμε
δύο λόγια. Λέει λοιπόν, μάλιστα πρώτα σχολιάζουμε εδώ τη λαγάνα. Είναι άζυμο ψωμί που παρασκευάζεται μόνο εκείνη τη μέρα. Και φυσικά το συνοδεύουμε με ταραμά και άλλα νηστίσιμα φαγόσιμα, κυρίως λαχανικά, φασολάδα, χωρίς λάδι κτλ. Από παλιά λοιπόν η καθαρά Δευτέρα είναι στη συνείδηση του λαού ως μία μέρα κάθαρσης. Λέει ότι οι Βυζαντινοί την καθαρά Δευτέρα την ονόμαζαν απόθεση, απόδοση και τελούσαν δρόμενα. Η λέξη κούλωμα χρησιμοποιείται σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Η πρόλευσή της όμως δεν είναι ξεκάθαρη. Σημαίνει σωρός, αυθονία, αλλά και το τέλος. Εκφράζει δηλαδή το τέλος, τον επίλογο της απόκριας, σύμφωνα με άλλη εκδοχή, προέρχεται από μια άλλη λατινική λέξη, τη λέξη κόλουμνα, δηλαδή κολώνα. Και επειδή αυτό, επειδή το γλέντι της καθαράς Δευτέρας στην Αθήνα γινόταν στους στήλους του Ολυμπίου Διός. Μάλιστα, αυτές ήταν έτσι λίγες πληροφορίες για το εορταστικό τριήμερο που έρχεται. Τώρα να πάμε σε άλλα θέματα. Θέματα δικά μας εδώ, ομορφιάς, μόδας και ευζήν. Δεν ξέρω αν θα τα πούμε με αυτή τη σειρά. Ό,τι βρίσκω πιο ενδιαφέρον για αρχή θα ξεκινήσω. Έχουμε διάφορα. Και από την προηγούμενη εβδομάδα που ήμασταν μαζί με τον, με τον Παναγιώτη εδώ, είχαμε ετοιμάσει διάφορα. Δεν προλάβαμε, μας παρέσυρε λίγο η κουβέντα η μεταξύ μας, οπότε δεν είπαμε πολλά θέματα ομορφιάς. Αλλά κάτι έχουμε για σήμερα μαζέψει. Για τα κούλωμα το είπαμε. Όμως δεν ξέρω, ίσως να ξεκινήσουμε. Ναι, ας ξεκινήσουμε από ομορφιά. Και μάλιστα βρήκα εδώ ένα άρθρο για όμορφα μαλλιά. Λέει λοιπόν ότι το σκληρό σαμπουάν, οι θεραπείες μαλλιών, τα προϊόντα styling και το υπερβολικό βούρτσισμα συμβάλλουν περισσότερο στην κακή υγεία των μαλλιών. Ωστόσο, άλλοι ένοχοι είναι η υπερκατανάλωση αλκοόλ, οι δίαιτες χαμηλών θερμίδων, μειωμένη θυροειδική ορμόνη και το υπερβολικό άγχος. Εκτός από την γενετική που παίζει βασικό ρόλο στην υγεία των μαλλιών, η διατροφή μας, ο καιρός, η ρύπανση και η συνολική προσέγγιση μας στη βροντίδα τους είναι κρίσιμοι παράγοντες για τη διατήρησή τους. Για να μάθουμε λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε. 8 τρόποι για να βελτιώσουμε την υγεία των μαλλιών μας. Αυξήστε την πρωτεΐνη. Μια πρωτεϊνούχα διατροφή είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την υγεία των μαλλιών και του τριχωτού της κεφαλής. Τα μαλλιά αποτελούνται κυρίως από πρωτεΐνες, οπότε φροντίστε να τρώτε τουλάχιστον 45 γραμμάρια πρωτεΐνης ημερησίως. Οι καλές πηγές ενέργειας είναι άπαχο κρέας, πουλερικά, ψάρι, φασόλια, γαλακτοκομικά, προϊόντα χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά και αυγά. Οι δίαιτες με ανεπαρκή πρωτεΐνη μπορούν να οδηγήσουν σε αδύναμα έφραστα μαλλιά και απώλεια χρώματος μαλλιών, καθώς και απώλεια των ίδιων των μαλλιών. Αυξήστε το ψευδάργυρο. Η ανεπάρκεια ψευδαργύρου μπορεί να προκαλέσει την απώλεια των μαλλιών. Ενσωματώστε τους ξηρούς καρπούς στη διατροφή σας και φάτε άφθονα λαχανικά, φρούτα, πράσινες σαλάτες, φιλτραρισμένο νερό. Αυξήστε τα ωμέγα 3. Η αύξηση της πρόσληψης ωμέγα 3 λιπαρών οξέων μπορεί να διεγείρει τα θυλάκια των τριχών και τους σμιγματογόνους αδένες. Μπορεί αυτό να μην προκαλέσει την αύξηση των μαλλιών σας, αλλά θα βελτιώσει την υγεία του τριχωτού της κεφαλής. Τα ωμέγα 3 οξέα βρίσκονται σε ψάρια κρύου νερού, όπως σολομό, σαρδέλες και ρέγγα. Άλλες καλές πηγές περιλαμβάνουν λιναρόσπορο, γιαούρτι, τυρί, κόντατς, σαλάτα και δημητριακά.
Γνωρίστε τα μαλλιά σας. Υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις για το πόσο συχνά πρέπει να λούζουμε τα μαλλιά μας. Όλα εξαρτώνται από την προσωπική προτίμηση και από τις ατομικές ανάγκες, οι οποίες εξαρτώνται από τον τύπο και την υφή των μαλλιών μας, δηλαδή πόσο συχνά χρησιμοποιούμε προϊόντα μαλλιών, ή το επίπεδο δραστηριότητάς μας. Για παράδειγμα, το άτομο με λιπαρά μαλλιά μπορεί να χρησιμοποιεί, να χρειαστεί να τα λούζει κάθε μέρα, ενώ το άτομο με ξηρά μαλλιά μπορεί να χρειαστεί να τα λούζουν λιγότερο συχνά. Πάμε τώρα στο άλλο θέμα. Επιλέξτε το σωστό σαμπουάν. Η χρήση λανθασμένου σαμπουάν μπορεί να προκαλέσει σημαντική βλάβη στα μαλλιά. Αναζητήστε προϊόντα που είναι κατάλληλα για τον τύπο των μαλλιών σας, λιπαρά, κανονικά ή ξηρά, και στοχεύστε σε τυχόν προβλήματα που έχετε, όπως πιτηρίδα. Πληθείτε και βουρτσίστε τα. Οι ειδικοί προτείνουν ότι πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν το σαμπουάν λανθασμένα. Οι τυπικοί κανόνες είναι: μην πλένετε τα μαλλιά περισσότερο από μία φορά την ημέρα, χρησιμοποιήστε αρκετό από το προϊόν για να καλύψετε τα μαλλιά σας, αποφύγετε τη χρήση πολύ ζεστού ή κρύου ή πολύ κρύου νερού, ξεκινήστε με τη χαμηλότερη θερμοκρασία του σεσουάρ σας ενώ στεχνώνετε και αυξήστε σταδιακά τη θερμότητα ανάλογα με τις ανάγκες. Αφήστε τα μαλλιά σας να στεγνώσουν με τον αέρα όποτε είναι δυνατόν. Πράγματα που πρέπει να κόψετε μαχαίρι: το σκληρό σαμπουάν, οι θεραπείες μαλλιών, τα προϊόντα styling και το υπερβολικό βούρτσισμα συμβάλλουν περισσότερο στην κακή υγεία των μαλλιών. Ωστόσο, άλλοι ένοχοι είναι η υπερκατανάλωση αλκοόλ, δίαιτες χαμηλών θερμίδων, μειωμένη θυροειδική ορμόνη και υπερβολικό άγχος. Μάλιστα, ήταν πολύ ωραία αυτά τα tips και όντως τα μαλλιά συμβάλλουν πάρα πολύ στην εικόνα και στο κομμάτι αυτό της ομορφιάς για το οποίο συζητάμε πάντα. Σήμερα εγώ έχω ένα look, πώς το λένε τώρα, το octopus look. Κοιτάξτε λίγο εδώ. Έτσι, είναι λίγο octopus, αλλά δεν είναι κούρεμα, είναι απλά το χτένισμα octopus. Οπότε συνεχίζουμε. Σε άλλα θέματα μόδας, κάτι είχαμε ετοιμάσει την προηγούμενη φορά και τα είχα φυλάξει, αλλά νομίζω ότι πέρασε ο καιρός και και μπερδεύτηκαν εδώ τα αρχεία μας. Θα τα ξεμπερδέψουμε όμως τώρα. Είχαμε μιλήσει για τους υδατάνθρακες την προηγούμενη φορά και νομίζω είχα ετοιμάσει κάποια άρθρα έτσι που είχαν να κάνουμε μόδα. Σωστά, σωστά. Γιατί υπήρχαν και πάρα πολλές, ήταν η εβδομάδα μόδα στο Μιλάνο, μετά στη Νέα Υόρκη. Είχαμε πει για τα έντονα χρώματα που λάνσαρανε οι οίκοι. Και μου έκανε εντύπωση ένα άρθρο που είχε να κάνει με όρους. Ο όρος λοιπόν Metaverse έχει μπει στη ζωή μας πολύ έντονα στη διάρκεια των τελευταίων μηνών. Ουσιαστικά πρόκειται για μια νέα πραγματικότητα η οποία συναποτελείται από τον κανονικό κόσμο, το πεδίο της εικονικής πραγματικότητας και αυτό της ενισχυμένης. Με λίγα λόγια, είναι το μέλλον ή αλλιώς το next step του διαδικτύου όπως το γνωρίζουμε σήμερα. Αυτό ωστόσο, ίσως που δεν ξέρουμε, είναι ότι το Metaverse ανοίγει νέους ορίζοντες και νέες ευκαιρίες για τους δημιουργούς της μόδας. Μία stylist είπε ένα μεγάλο ναι σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, παρέχοντας εικόνες, υπηρεσίες styling για τους λάτρες της μόδας μέσα από το Metaverse και πλέον οι μεγαλύτεροι οίκοι μόδας παγκοσμίως μπαίνουν σε μια νέα εποχή. Είναι όμως όντως αυτό το μέλλον του Fashion World ή πρόκειται για κάτι ουτοπικό που δεν θα συναντήσει πολλούς υποστηρικτές? Ο όρος Metaverse, First Thing First,
Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε όλοι μας ότι τι ακριβώς είναι το Metaverse. Εκ πρώτης όψης μοιάζει με μια βελτιωμένη εκδοχή του Virtual Reality ή αλλιώς της εικονικής πραγματικότητας. Όμως τελικά είναι πολλά περισσότερα. Για τους γνώστες του αντικειμένου αποτελεί το μέλλον του ίντερνετ, καθώς ουσιαστικά ο κάθε άνθρωπος, ο χρήστης, θα μπορεί να χρησιμοποιεί ένα headset προκειμένου να εισέλθει σε ένα ψηφιακό κόσμο και να ζήσει σε ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον, βιώνοντας κάτι ξεχωριστό και για πολλούς πρωτόγνωρο. Αυτός ο ψηφιακός κόσμος όμως θα χρησιμοποιείται για όλα όσα μπορεί να φανταστεί κανείς. Για τη δουλειά, για τη διασκέδαση, για την αλληλεπίδραση, αλλά και για τη μόδα. Με λίγα λόγια, καθένας θα έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένα τρισδιάστατο avatar του εαυτού του, που θα χρησιμοποιεί το Metaverse και θα απολαμβάνει όλα όσα θέλει. Αυτό το New Reality μπορεί να ανοίξει νέους ορίζοντες και να αποτελέσει μια φανταστική ευκαιρία για τους σχεδιαστές μόδας που για την ώρα παρακολουθούν τις εξελίξεις με θετική σκέψη και ετοιμάζονται να κάνουν το Big Step. Μάλιστα, ας κάνουμε ένα διάλειμμα και συνεχίζουμε για αυτόν τον όρο. Έχει ενδιαφέρον. Και μετά από αυτό το διάλειμμα το μουσικό, που το βάζω και το ξαναβάζω αυτό το κομμάτι, γιατί έτσι είναι ξεσηκωτικό, να συνεχίσουμε λοιπόν με τον όρο Metaverse. Και να πούμε ότι η νέα εποχή στο Fashion World πια τον έχει συμπεριλάβει. Η μόδα λοιπόν προσαρμόζεται πάντως στις εξελίξεις και στις καινοτομίες και επιχειρεί να ανοίξει μια νέα σελίδα που παρουσιάζει αρκετό ενδιαφέρον, αλλά έχει και ρίσκο. Ενώ η βιωσιμότητα και η εξατομίκευση προϊόντων αποτελούν βασικά συστατικά της νέας αυτής εποχής. Η πρόσφατη συλλογή υψηλής ραπτικής από τον Νίκο Ντόλτσε & Καμπάνα, για παράδειγμα, δημιουργεί ένα φόρεμα, αλλά και το ψηφιακό του ισοδύναμο, που μπορεί να φορεθεί και από ένα virtual avatar. Παράλληλα, ο οίκος Gucci κυκλοφόρησε πρόσφατα τις ψηφιακές του συλλογές στην εικονική αγορά με τα επώνυμα προϊόντα και τα ρούχα της στο Roblox και σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία κατάφερε να πουλήσει περισσότερες ψηφιακές τσάντες από το φυσικό της κατάστημα. Ορίστε. Αυτά λοιπόν
Είναι άλματα. Τι άλλο λέμε τώρα εδώ για τον ψηφιακό αυτόν κόσμο, γιατί το χάσαμε. Για να δούμε. Κάπου εδώ πετάχτηκε και το octopus look. Ο Dior λοιπόν από την άλλη πλευρά λάνσαρε πριν από λίγο καιρό μια σειρά με φίλτρα marketing τα οποία επιτρέπουν στους χρήστες να βλέπουν μερικά pieces από τις πιο λαμπερές κολεξιών του οίκου φορεμένα πάνω στο δικό του σώμα. Έτσι, ακόμη και οι άνθρωποι που δεν είναι σε θέση να αποκτήσουν την αγαπημένη τους τσάντα ή κάποιο item του γαλλικού οίκου έχουν τη δυνατότητα να το δοκιμάσουν έστω και σε ένα παράλληλο σύμπαν και μελλοντικά να το προσθέσουν στη συλλογή τους. Συνεπώς, όλο αυτό σημαίνει πως στο κοντινό μέλλον ο κάθε χρήστης θα μπορεί να δημιουργεί το δικό του avatar στο οποίο θα προσθέτει τα αγαπημένα του κομμάτια επιλέγοντας luxury pieces από τους μεγαλύτερους οίκους αναπτύσσοντας μια ιδιαίτερη σχέση μαζί τους που θα είναι άκρος κερδοφόρα για αυτούς. Γι' αυτό το λόγο τα γνωστά brands εισέρχονται σε αυτή τη νέα εποχή με μεγάλο ενδιαφέρον και θετική σκέψη με φόντο το μέλλον. Είναι πράγματι αυτό το big step εφικτό. Όλα τα παραπάνω παρουσιάζουν σίγουρα μεγάλο ενδιαφέρον, ωστόσο και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό. Μπορεί όντως να γίνει αυτό το μεγάλο βήμα και να μπει σε μια νέα εποχή ο κόσμος της μόδας. Εκ πρώτης όψεως ίσως μοιάζει εύκολο. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς πως ουσιαστικά πρόκειται για μια εικονική συνθήκη. Ο κάθε άνθρωπος θα δημιουργεί το δικό του avatar και θα μπορεί να προσθέτει τα items που θέλει. Θα πρέπει να καταβάλει σημαντικά ποσά στους γνωστούς οίκους που μερικές φορές μπορεί να ξεπερνούν ακόμη και τα χρήματα που θα δαπανούσε για το αντίστοιχο piece στην πραγματική ζωή. Αυτό από μόνο του είναι κάτι που μας κάνει λοιπόν να έχουμε αρκετά ερωτηματικά. Και φυσικά προχωρώντας ακόμη περισσότερο θα πρέπει να αναρωτηθούμε όλοι μας το εξής. Αξίζει να ζούμε να ζούμε μια ζωή μέσα από ένα ζευγάρι ειδικά γυαλιά, δημιουργώντας avatar και απολαμβάνοντας μια εικονική πραγματικότητα. Ιδού το ερώτημα. Είναι που είναι η πραγματικότητά μας περίεργη. Δεν μπορείς να την πεις ευχάριστη. Η καθημερινότητα, οι ειδήσεις, αυτό που βλέπουμε δίπλα μας, δεν έχουν έτσι δεν έχουμε ευχάριστες εικόνες. Τώρα, αν βρούμε τη λύση σε αυτά τα εικονικά avatar και τις εικονικές απολαύσεις, θα σημαίνει ότι σίγουρα στην καθημερινότητά μας έχουμε κατά έναν τρόπο αποτύχει. Αλλά αν πούμε ότι μπορεί αυτό να είναι ένα βοηθητικό βήμα για να σταθούμε όρθιοι και να ξαναπολαύσουμε την πραγματική ζωή, ας είναι. Δεν ξέρω κάτι άλλο, τι άλλο μπορεί να πει κανείς πάνω σε αυτό. Αυτά ήταν λοιπόν τα κομμάτια της ομορφιάς που θέλαμε να αναφέρουμε. Κάποια άλλα τα είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα. Και νομίζω ότι θα πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και μετά επανερχόμαστε με το κομμάτι του Ευζήν.
Πάμε για τα δύο τελευταία θέματα που έχουν να κάνουν με ευζήν, που συνήθως συζητάμε. Και ξεκινάμε λοιπόν με το πρώτο, που μας λέει το εξής. Ψυχική υγεία, καλοσύνη. Η κοινωνική συμπεριφορά μας σχετίζεται με την ευημερία, την ασφάλεια και τα συναισθήματα των άλλων. Όσο πιο δραστήριος είσαι κοινωνικά, τόσο πιο ευτυχισμένος γίνεσαι. Για να δούμε. Η κοινωνική συμπεριφορά είναι ο όρος που χρησιμοποιούν οι ψυχολόγοι για να αναφερθούν λοιπόν σε ενέργειες που σχετίζονται με την ευημερία, την ασφάλεια και τα συναισθήματα των άλλων. Με άλλα λόγια, πολλές ωραίες συμπεριφορές όπως η συνεργασία και η παρηγοριά είναι όλες κοινωνικές δράσεις που προάγουν την ευημερία άλλων ανθρώπων. Τέτοιες συμπεριφορές προφανώς ωφελούν εκείνους που βοηθάμε και προάγουν μεγαλύτερη κοινωνική σύνδεση. Ωστόσο, η έρευνα δείχνει επίσης ότι το να είστε καλοί με άλλους ανθρώπους μπορεί επίσης να ωφελήσει τη δική σας ψυχική υγεία. Ορίστε, βλέπετε αυτό που λέγανε ότι κάνε καλό. Πολλές φορές δεν χρειάζεται να το ρίχνουμε στο γυαλό. Λοιπόν, η καλοσύνη ως τρόπος ζωής. Το να είστε καλός άνθρωπος μπορεί να σας κάνει πιο ελκυστικό σύντροφο. Σε μια μελέτη του 2019 που δημοσιεύθηκε στο Journal of Personality, οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν την καλοσύνη ως το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό σε έναν σύντροφο ζωής. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι θεώρησαν ότι ήταν πιο σημαντικό από τις οικονομικές προοπτικές, τη φυσική ελκυστικότητα και την αίσθηση του χιούμορ. Καλύτερη διάθεση. Το να είστε καλός είναι ωραίο. Η έρευνα δείχνει ότι η συμμετοχή σε ευγενικές και χρήσιμες πράξεις μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της διάθεσής σας. Σε μια μελέτη, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η συμμετοχή σε δραστηριότητες καλοσύνης κάθε μέρα για 7 ημέρες αύξησε τα συναισθήματα ευτυχίας και ευημερίας. Η μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι όσο πιο ευγενικές πράξεις έκαναν οι άνθρωποι, τόσο πιο ευτυχισμένοι ένιωθαν. Επίσης, δεν είχε σημασία αν αυτές οι πράξεις καλοσύνης απευθύνονταν σε φίλους, ξένους ή ακόμη και στον εαυτό τους. Όλες είχαν εξίσου θετικό αντίκτυπο. Μειωμένο άγχος. Η καλοσύνη μπορεί επίσης να διαδραματίσει ρόλο στην ανακούφιση από το στρες. Μελέτες δείχνουν ότι το να είσαι καλός μπορεί επίσης να βοηθήσει τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά τις επιπτώσεις του στρες. Για παράδειγμα, σε μία μελέτη, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι άνθρωποι που εκτέλεσαν πράξεις καλοσύνης ανέφεραν ότι ένιωθαν λιγότερο άγχος και αρνητικότητα. Αυξημένη καλοσύνη. Έρευνες έχουν επίσης δείξει ότι η καλοσύνη μπορεί να είναι μεταδοτική. Χαμογελάστε είναι μεταδοτικό, κάντε καλές πράξεις είναι μεταδοτικό λοιπόν. Μία μελέτη διαπίστωσε ότι η συνεργατική συμπεριφορά τίνει να έχει διαδοχικό αποτέλεσμα, εξαπλώνοντας έως και 3 βαθμούς διαχωρισμού από την πηγή. Αυτό σημαίνει ότι το να είσαι καλός με τους άλλους είναι πιθανό τους κάνεις να είναι καλή και με τους άλλους, προκαλώντας ένα κύμα ευγενικών και συνεργατικών συμπεριφορών μέσα στα κοινωνικά δίκτυα. Ξεκίνα λοιπόν να συμπεριφέρεσαι με καλοσύνη και οι ζωές των ανθρώπων θα αλλάξουν. Μάλιστα. Δεν χάνουμε κάτι από το να το δοκιμάσουμε και να δούμε αν όντως τα επίπεδα της δικής μας ευτυχίας αυξάνονται όσο εμείς κάνουμε καλές πράξεις και αν υπάρχει όντως αυτό το κύμα επόμενων καλών ενεργειών και από τους άλλους ανθρώπους. Το πιστεύω, νομίζω ότι και μεταδοτικό είναι, αλλά υπάρχει και ο αντίλογος στο κομμάτι ότι πολλές φορές αυτοί που δεν μπορούν να το εισπράξουν ή αυτοί που δεν μπορούν να το εκφράσουν, πολλές φορές δεν σε αντέχουν δίπλα τους όταν εσύ συμπεριφέρεσαι κατά αυτόν τον τρόπο. Όμως για όλους υπάρχει το μάθημά τους, υπάρχει η αντίστοιχη συμπεριφορά, σε όλα υπάρχει δράση και αντίδραση. Οπότε το καλό πρέπει να κερδίσει. Κάνουμε ένα μικρό μουσικό και κλείνουμε με ένα έτσι ανάλαφρο θέμα που έχει να κάνει με ευζήν. Μετά από παράκληση εδώ μιας φίλης θα το συζητήσουμε.
Επιστρέφουμε λοιπόν και έχουμε ένα τελευταίο θέμα μετά από τις πράξεις καλοσύνης και, και το πόσο μεταδοτικές μπορεί να είναι αυτές, να περάσουμε σε κάτι πιο ανάλαφρο και το οποίο έχει ή τους υποστηρικτές του ή αυτούς που δεν το πιστεύουν καθόλου, δεν πιστεύουν καθόλου σε αυτό. Και ο λόγος για το Feng Shui. Τα 5 στοιχεία γη, ξύλο, φωτιά, νερό και μέταλλο μπορούν να υπάρχουν στο σπίτι σας, είτε φυσικά είτε συμβολικά. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να φέρετε το στοιχείο της φωτιάς με ζεστούς τόνους όπως κόκκινα χρώματα ή θα μπορούσατε να έχετε πραγματική φωτιά με τζάκι ή κεριά. Φυσικά θα μπορούσαμε. Το Feng Shui είναι η κινέζικη πρακτική της προσπάθειας δημιουργίας ισορροπίας του φυσικού κόσμου με τους εσωτερικούς χώρους. Χρησιμοποιεί ενεργειακές δυνάμεις για να δημιουργήσει αρμονία μεταξύ ενός ατόμου και του περιβάλλοντός του. Για την κινέζικη κουλτούρα το Feng Shui είναι πολύ σημαντικό. Τις τελευταίες δεκαετίες ωστόσο το βλέπουμε να εφαρμόζεται και στη Δύση, καθώς ο κόσμος προσπαθεί να έρθει σε επαφή με τη φύση. Και τι έχουμε εδώ, 6 tips. 6 tips για θετική ενέργεια στο σπίτι. Επιβραδύνεται τη ροή ενέργειας. Όταν υπάρχει μία απευθείας γραμμή όρασης μεταξύ της μπροστινής πόρτας και της πίσω πόρτας, αυτό σημαίνει ότι το τσι, η ενέργεια, εισβάλλει μέσα από το σπίτι πολύ γρήγορα. Αντί να κατευθύνεται το τσι αμέσως από την πίσω πόρτα, μετακινήστε με τον έναν χαριτωμένο τρόπο ή κάντε το να πηγαίνει γύρω από το ολόκληρο το σπίτι σας. Η λύση είναι να επιβραδύνετε το τσι κάτω με ένα χαλί στο πάτωμα, έργα τέχνης στους τοίχους ή ακόμη και ένα στρογγυλό τραπέζι στην είσοδο. Θα πάρω ένα στρογγυλό τραπέζι για την είσοδο, καλή ιδέα. Απομακρύνετε την ακαταστασία από το σπίτι. Η ακαταστασία είναι κάτι περισσότερο από οπτική δυσαρέσκεια. Οι ειδικοί του Feng Shui λένε ότι είναι μια ενεργητική άγκυρα που εμποδίζει τα καλύτερα πράγματα να ξεδιπλωθούν στη ζωή μας. Η υπερβολική καταστασία μας εμποδίζει να έχουμε διάβια σκέψεις και μπορεί να μας επιβραδύνει συναισθηματικά. Για να δούμε η λύση. Βεβαιωθείτε ότι έχετε οργανώσει τα πάντα στη ζωή σας από την ανακύκλωση μέχρι το σημείο που αφήνετε τα κλειδιά σας. Μάλιστα. Η μπροστινή πόρτα είναι πολύ σημαντική στο Feng Shui. Σκεφτείτε ότι το τσι είναι επισκέπτης για πρώτη φορά στο σπίτι σας και προσπαθεί να το βρει. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι είναι σαφώς φωτισμένο, καλά σημειωμένο και ορατή η διεύθυνση. Θα το τσεκάρω αυτό. Στο εσωτερικό πρέπει να βεβαιωθείτε ότι δεν περπατάτε απευθείας προς έναν τοίχο, γιατί θα σας μπλοκάρει τη διάθεση. Η λύση, τοποθετήστε έναν καθρέφτη. Πολύ ωραία σκέψη αυτή, θα το φτιάξουμε και αυτό. Δώστε στους επισκέπτες ένα λόγο παύσης, δεδομένου ότι η ενέργεια εισέρχεται μέσω της κύριας πύλης, δεν θέλετε να έχετε να πηγαίνει κατευθείαν στις σκάλες σας. Με τις σκάλες φαίνεται ότι το τσι οδηγείται σε αυτό και έτσι πηγαίνει κατευθείαν στα υπνοδωμάτια. Προσκαλώντας τον επισκέπτη σπίτι σας, δίνετε η εντύπωση ότι μπορεί να έχει πρόσβαση και στα υπόλοιπα δωμάτια του σπιτιού. Αντίθετα, εσείς θέλετε να βρίσκετε στο κοινόχρηστο χώρο. Η λύση, επιβραδύνετε την ενέργεια που ρέει στο σπίτι σας, προσθέτοντας ένα έργο τέχνης που σας αναγκάζει να σταματήσετε και να το κοιτάξετε. Μια άλλη λύση Feng Shui είναι η τοποθέτηση ενός στοιχείου γείωσης που συμβολίζει τη βαρύτητα στην κορυφή των σκαλοπατιών για να αγκυροβολήσει το τσι. Μάλιστα, ισορροπήστε τα 5 στοιχεία. Τα 5 στοιχεία γη, ξύλο, φωτιά, νερό και μέταλλο. Για να κάτσουμε έτσι να ακουγόμαστε. Μάλιστα, το μέταλλο το μου είχε διαφύγει. Μπορεί να υπάρχουν στο σπίτι σας είτε φυσικά είτε συμβολικά. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να φέρετε το στοιχείο της φωτιάς με ζεστούς τόνους και τα λοιπά, όπως είπαμε και στην αρχή. Είναι απαραίτητο να επιτύχει ισορροπία μεταξύ όλων των στοιχείων στην προσωπική σας ζωή. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα με την επιθετικότητα θα πρέπει να έχουν κατά νου τους
Ότι μάλλον θα πρέπει να μην έχουν πάρα πολλά στοιχεία φωτιά στο χώρο. Αντίθετα, οι τύποι προσωπικότητας που δεν έχουν κίνητρα θα πρέπει να εμπλουτίσουν περισσότερο από το, να εμπλουτίσουν περισσότερο από το στοιχείο της φωτιάς στο σπίτι τους και να τους δώσουν, για να τους δώσει όθηση. Η λύση: κοιτάξτε προσεκτικά το στοιχείο που εμφανίζεται στο σπίτι σας, καθώς μπορούν να αποτελέσουν αιτία ανισορροπίας στη συναισθηματική σας ζωή. Η ιδέα είναι να πετύχει μια ωραία ισορροπία μεταξύ των πέντε. Οπότε, για να επαναλάβουμε, ποια είναι τα πέντε: ξύλο, γη, φωτιά, νερό και μέταλλο. Παιδιά, μήπως από εκεί οφείλεται η ανισορροπία στις προσωπικές μου ζωές. Για να δούμε. Και στο τέλος λέει, μεγιστοποιήστε το φυσικό φως. Δεν θα πρέπει να αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το φυσικό φως μπορεί να μας κάνει να νιώθουμε πιο ευτυχισμένοι και πιο θετική. Η λύση: όταν κρεμάτε έναν καθρέφτη, βεβαιωθείτε ότι αντανακλά περισσότερο φως, γαλήνια θέα ή ένα εκτεταμένο μέρος του δωματίου. Πάρα πολύ ωραία αυτά τα tips. Θα τα ακολουθήσουμε και θα έρθουμε έτσι με βιωματική εμπειρία να την καταθέσουμε εδώ. Αυτά ήταν για απόψε τα άρθρα μας που είχαν να κάνουν με ομορφιά, με ευζήν και λίγη μόδα. Είπαμε και για το έθιμο της καθαράς Δευτέρας, σε άλλους αρέσει, σε άλλους δεν αρέσει. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι τα καλαμαράκια και όλα αυτά τα καλούδια που συνηθίζουμε να τρώμε δεν θα αφήσουν να συγκίνει τους κανέναν από εμάς. Ξεκινάει και η Σαρακοστή, καλή δύναμη, καλή κάθαρση, και θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα, την Παρασκευή, να είμαστε καλά. Ίσως να έχουμε και καλεσμένους, αυτό θα το συζητήσουμε, στο story θα το δείτε. Και όπως είπαμε, είναι Παρασκευή και όχι Τετάρτη, γιατί ξεκινήσαμε λέγοντας ότι είναι Τετάρτη, έγινε ένα μικρό μπλέξιμο. Οπότε καλό τριήμερο και τα λέμε την επόμενη Παρασκευή. Φιλιά, καλό βράδυ! Thank you.